Ανέτρεψαν οι πρώην σύντροφοί σας, έτσι δεν είναι, αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, υπάρχουν ορισμένα... Οι πρώην σύντροφοί σας λένε ότι εσείς προδώσατε τις αρχές σας. Σωστά. Ακούστε, κύριε Οικονομέα, εγώ θα μιλήσω προσωπικά σήμερα. Δεν έγινα σε 24 ώρες μνημονιακή. Δεν έχω φάει τόνους, δακρυγόνα. Σε όλες τις κινητοποίησεις του ελληνικού λαού, σε περήφανες διαδηλώσεις και νίκες, όπως το άρθρο 16, για να γίνω σε 24 ώρες μνημονιακή. Δεν υιοθετώ το μνημόνιο, κύριε Οικονομέα. Δεν το υιοθετώ και στόχος μου είναι ο ταχύτατος, όπως και της κυβέρνησης, της πρώην κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ο ταχύτατος απεγκλωβισμός από το μνημόνιο και αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία θα απαλύνουν τις μεγάλες πληγές που ανοίγει και το τρίτο μνημόνιο στον ελληνικό λαό. Με αυτή την έννοια δεν έχω καμία σχέση με όλο το παλιό κατεστημένο που μας έφερε μέχρι εδώ, πολιτικό κατεστημένο, και νομίζω δεν έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ καμία σχέση. Μισό λεπτό. Λέγατε όμως ότι είχατε μία λύση να μην ξαναφέρετε το μνημόνιο. Έτσι εκλεγήκατε. Βεβαίως, γι' αυτό και πάμε σε εκλογές σήμερα. Γιατί έγινε μία δραματική ανατροπή, η οποία από τη μία έφερε το δίκαιο του λαού μας στο προσκήνιο, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, το δίκαιο του λαού μας, ώστε να μιλάει όλη η ανθρωπότητα για πραξικόπημα. Δεν μπορεί να μιλάει όλη η ανθρωπότητα για πραξικόπημα και εμείς να λέμε ότι φέρατε ένα μνημόνιο. Έγινε λοιπόν ένα πραξικόπημα εναντίον του ελληνικού λαού και εναντίον της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή έπρεπε και να τιμωρηθεί και να λιδωρηθεί και να γίνει στο τέλος ότι όλοι είμαστε ίσια και όμοια. Δηλαδή το παλιό και το νέο και το παλιό κατεστημένο. Συγγνώμη, ο Λαφαζάνης σας τιμώρησε, δεν σας τιμώρησε η Ευρώπη. Ακούστε, η απόφαση των συντρόφων με τους οποίους είμαι πάντα συντρόφισσα, εκτός και αν εκείνοι δεν θέλουν, πιστεύω ότι είναι μια πράξη συνείδησης, αλλά στην πολιτική ξέρετε, εκτός από τις πράξεις συνείδησης πρέπει να υπάρχουν και οι πράξεις ευθύνης. Η συνείδηση αφορά τον εαυτό σου. Η πράξη ευθύνης αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού. Και σε αυτή τη διχογνωμία απόλυτα σεβαστή όλων μας, εμείς διαλέξαμε αυτό το δεύτερο δρόμο. Κανένα, μην περιμένετε από μένα να κατηγορήσω κανένα σύντροφό μου. Σε αυτή τη διχογνωμία εντάσσεται και τις απόψεις του κ. Βαρουφάκη. Ο κ. Βαρουφάκης είναι μια περίπτωση πολύ πιο ιδιάζουσα, θα έλεγα, σε σχέση με τους συντρόφους που πορευτήκαμε αυτά τα τρία χρόνια μαζί. Έχει τις απόψεις του, είναι προχτές είπε ότι προδώσατε τον ελληνικό λαό και χθες είπε τον Πρωθυπουργό ανόητο. Παρομοιάζοντας το με το Σύσυφο. Νομίζω ότι εγώ δεν θα μπω σε αυτή την ιστορία καθόλου, σε όλη την προεκλογική περίοδο. Καθόλου. Σεβαστώ. Θεωρώ ότι έχουμε ανάγκη να πούμε στο λαό τι συνέβη ακριβώς. Να μας κρίνει για αυτό που κάναμε και να μας κρίνει για το ποιος θα διαχειριστεί από εδώ και ύστερα τη μεγάλη υπόθεση του χρέους που εμείς ανοίξαμε. Εμείς κατακτήσαμε όταν οι άλλοι λέγανε το χρέος είναι βιώσιμο. Πρώτον, ποιος θα τον υπερασπιστεί στα αντισταθμιστικά μέτρα με στόχο και κεντρικό άξονα τη νέα γενιά που κατέστρεψε όλη η προηγούμενη συγκυβέρνηση, τη νέα γενιά, κύριε Καμπουράκη, από τη μια, και από την άλλη όλους αυτούς τα εκατομμύρια που επλήγησαν από την ανθρωπιστική κρίση, και είμαι σε θέση να ξέρω ποια άμεσα μέτρα πρέπει να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Να συζητάμε, ενώ έρχονται 100 μέτρα, 50 μέτρα του μνημονίου ψηφισμένα, προγραμματισμένα, να μην μιλάμε για αυτά και να μιλάμε για τα αντισταθμιστικά που θα γίνουν μετά από αυτά που θα εφαρμοστούν. Θα μιλήσουμε για αυτά ένα-ένα λοιπόν, αν θέλετε. Ένα-ένα. Δηλαδή, εγώ θα σας πω ποια είναι εκείνα που θεωρώ. Θα γυρίσουμε μετά σε αυτό στο δεύτερο γύρο. Κύριε Κεφαλογιάννη, παρακαλώ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι παγιωμένα και εμένα προσωπικά δεν με εκφράζουν και πρέπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα να βγω από αυτά. Ποια είναι υποδιαπραγμάτευση και ποια δεν αφορούν σε τίποτα το μνημόνιο και όλοι οι προηγούμενοι δεν κάναν ποτέ τίποτα. Θα πω λοιπόν και αυτά τα τρία πράγματα. Δεν σας